Η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που θυσιάζονται καθημερινά στις βιομηχανίες, στους τόπους δουλειάς και τις φτωχογειτονιές έχουν ανάγκη από υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Αντί αυτού, οι αστικές κυβερνήσεις διαχρονικά τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντονισμένα υιοθετούν πολιτικές που έχουν στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, μειώνουν δραστικά την κρατική χρηματοδότηση για την υγεία του λαού, ενισχύουν την εμπορευματοποίηση των εργασιών των δημόσιων συστημάτων υγείας και των επιχειρηματικών κριτηρίων λειτουργίας τους, ενώ συγχρόνως ενισχύουν τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Αυτά αποτελούν ορισμένα ενδεικτικά αποτελέσματα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία, που υλοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις έως σήμερα. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντα τη σκητάλη από το 19 την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, προηγούμενη ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας, ενίσχυσε και ενισχύει ακόμα περισσότερο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, νομοθετώντας το προηγούμενο διάστημα τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την εγκληματική υποστελέχωση, την κρατική υποχρηματοδότηση, την είσοδο εργολάβων και την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, τη μετατροπή νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ο κατάλογος είναι μακρύς. Το δε ονομαζόμενο νέο ΕΣΥ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας φτιάχνεται από τα ίδια παλιά υλικά του κόστους ωφέλους, των δημοσιονομικών περιορισμών, του λεγόμενου νοικοκυρέματος δαπανών και παροχών, υλικά που χρησιμοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα, διαμορφώνοντας όμως αυτό το απαράδεκτο δημόσιο σύστημα υγείας. Και ακριβώς αυτή η πολιτική και τα μέτρα όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά παράγοντες δραστικής επιδείνωσης των όρων ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στην υγεία. Συνέχεια λοιπόν και κρίκος αυτής ακριβώς της αντιλαϊκής πολιτικής αποτελεί και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο το περιεχόμενο, κατεύθυνση των ρυθμίσεών του βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τον τίτλο του. Περί δίθεν ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από τη σκοπιά όμως πια βάζουμε εμείς. Ναι, από τη σκοπιά των αναγκών ικανοποίησης των διευρυνόμενων συνεχώς αναγκών των ασθενών και των εργαζομένων, των υγειονομικών. Και πρόκειται για ρυθμίσεις και μέτρα που στοχεύουν την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των δημόσιων δομών υγείας με καθοριστικό μέτρο την παντός είδους άσκηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού έργου των γιατρών των δημόσιων μονάδων υγείας και της ένταξης κλινικών γιατρών πέραν των χειρουργών στο σύστημα των αποβληματινών επιπληρωμή ιδιωτικών χειρουργείων. Βέβαια, τα μέτρα αυτά δεν είναι καθόλου νέα. Να θυμίσουμε πως είχαν ήδη θεσμοθετηθεί από το 2002 επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ μέσω του εισηγητή του τοποθετείται θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο ή σε αυτές τις πλευρές του νομοσχέδιου. Το μέτρο αυτό παρέμεινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ξέχασε κατά τα άλλα να το καταργήσει, ενώ η Νέα Δημοκρατία το 19 το είχε εξαγγείλει, αλλά λόγω κορονοϊού το ανέβαλε. Αυτή λοιπόν τη διαχρονικά εγκληματική πολιτική δεν έχει πρόβλημα και ο ίδιος ο Υπουργός να αναγνωρίζει την πατρότητα αυτού του νομοθετήματος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Προκειμένου όμως να κάνει τι, να παρουσιάσει ως μονόδρομο ή να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα ως μονόδρομο και να υπερασπιστεί ως προοδευτική αυτή την πολιτική. Έτσι λοιπόν με το νομοσχέδιο προωθούνται μέτρα που συμπληρώνουν την εικόνα του κατ' επίφαση δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο όλο και λιγότερο μπορεί να ανταποκρίνεται στις διευρυμένες ανάγκες των ασθενών, ενώ συγχρόνως ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος τους θα εξαρτάται από τη δυνατότητα της άμεσης πληρωμής από τους ασθενείς. Εντός αλλά και εκτός δημόσιων νοσοκομείων. Η κυβέρνηση επικαλείται ότι τα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά. Και πως έρχεται και δίνει την ελευθερία αφενός στους υγειονομικούς, οι οποίοι επιλέγοντάς τα θα αυξήσουν το εισόδημά τους, αφετέρου στους ασθενείς, δίνει και σε αυτούς την ελευθερία, να επιταχύνουν εξετάσεις, χειρουργία και πάει λέγοντας. Στην ουσία, η μόνη ελευθερία που παρέχεται είναι η απαλλαγή του κράτους από μεγάλο μέρος της δαπάνης για την πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση των ασθενών και η απαλλαγή του να αποκαταστήσει τουλάχιστον ένα μέρος από το πετσοκομμένο εισόδημα των υγειονομικών εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Στην πράξη αυτό που θα συμβεί ποιο είναι, οι ασθενείς θα ξαναπληρώνουν για υπηρεσίες που δεν έχουν πληρώσει μέσω των εισφορών, της γενικής αλλά και ειδικής φορολογίας, υπηρεσίες που θα έπρεπε να τις έχουν δωρεάν, οι γιατροί για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους θα πρέπει να προσθέτουν επιπλέον ωράριο, ενώ η άσκηση του ιδιωτικού έργου αντικειμενικά
θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις με τις πληρωμές των ασθενών, αλλά στην ποιότητα του επιστημονικού έργου των γιατρών. Αφού μαζί με τα απαιτητικά πρωινά ωράρια και συνθήκες έλλειψης προσωπικού τις εφημερίες, θα συνυπάρχει το ιδιωτικό έργο στη δημόσια δομή ή το εξωτερικό ιδιωτικό ατρίο ή η εργασία σε άλλες επιχειρήσεις υγείας. Έτσι λοιπόν το μόνο βέβαιο είναι πως με τόσα καρπούζα στη μασχάλη θα οδηγηθούν στο να απαλλαχτούν από κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κατά κανόνα θα είναι αυτές που αφορούν τις δωρεάν πρωινές εργασίες. Υπέρ όμως ποιου? Του ιδιωτικού έργου, της ιδιωτικής εργασίας, που φυσικά το κίνητρό της είναι το διευρυμένο κέρδος. Τέταρτον, η πλειοψηφία των γιατρών στην πράξη θα διαπιστώσει πως το τυράκι που τους προβάλλει η κυβέρνηση στην ουσία αποτελεί τη φάκα για τα εργασιακά, επιστημονικά και κοινωνικά τους δικαιώματα ως αντίτιμο των δίθεν δυνατοτήτων και ελευθερίας που τους δίνονται με αυτές τις ρυθμίσεις. Και ακριβώς εμείς καλούμε τους υγειονομικούς να προβληματιστούν στο εξής. Πώς μπορεί το κράτος και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν, αυτό το αστικό κράτος, όπως και η σημερινή κυβέρνηση, που διαμόρφωσαν τις σημερινές σχεδόν άθλιες οικονομικές, εργασιακές, επιστημονικές και κοινωνικές συνθήκες για την πλειοψηφία των γιατρών των δημόσιων δομών υγείας να αποτελούν και φορείς της επίλυσής τους. Και αυτό βεβαίως χωρίς να έχουν παρεκκλίνει στο ελάχιστο από την πολιτική που υπηρετεί την ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους, που προϋποθέτουν όμως τη γενική συμπίεση, αφαίρεση δικαιωμάτων και αναγκών του συνόλου των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και των γιατρών, των υγειονομικών αν θέλετε, μέσα από την πολιτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των δημόσιων μονάδων υγείας. Και έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, αλλά όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και παρουσιάζουν τι? Την αιτία των προβλημάτων ως λύση, χρησιμοποιώντας τα ίδια αντιλαϊκά εργαλεία που θα έχουν το ίδιο και χειρότερο αντιλαϊκό αποτέλεσμα. Πέμπτον, τι άλλο προσπαθεί να επιτύχει η κυβέρνηση? Τα προβλήματα των ασθενών και υγειονομικών προσπαθεί να τα φορτώσει ως μεταξύ τους προβλήματα, ενισχύοντας τι? Τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή, ο ασθενής να βλέπει τον γιατρό ως φταίχτη των προβλημάτων του και ο γιατρός να βλέπει ως μονόδρομο την οικονομική αφέμαξη των ασθενών, αφού το καημένο, το δόλιο, το κράτος δεν έχει να δώσει. Συγχρόνως, με αυτά τα νέα μέτρα επιχειρεί να εμπεδωθεί από το λαό ότι η υγεία είναι ατομική υπόθεση του καθενός, αφού κριτήριό του, αν και πότε θα χειρουργηθεί, δεν είναι η σοβαρότητα της ασθένειάς του, αλλά το αν ο ίδιος θα επιλέξει να πληρώσει από την τσέπη του προκειμένου να εξυπηρετηθεί εκτός λίστας. Εμείς απευθυνόμαστε στους γιατρούς, στους υγειονομικούς και τους λέμε να μην ενταχθούν, να μην γίνουν φορείς υλοποίησης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που θίγει και τους ίδιους και τους ασθενείς. Να μην συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των μέτρων που στην πράξη στρώνουν το έδαφος στην επιχειρηματική δράση ενός μικρού τμήματος μεγαλογιατρών σε βάρος τους και σε βάρος των ασθενών. Να δουν τη φάκα και όχι το τυράκι. Να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων την απόπειρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να υιοθετήσουν ως ρεαλιστικές λύσεις στα βάσανα των ασθενών τις πληρωμές στα απογευματινά χειρουργία και ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων, τις επιπλέον πληρωμές και χαράτσες στα φάρμακα, τις απάνθρωπες εξαγγελίες για αλόγιστη χρήση φαρμάκων από τους καρκινοπαθείς, έως και τους προβληματισμούς που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα για το όριο παροχών στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, με κριτήριο τι? Το κόστος. Όμως εδώ δημιουργούνται κάποιες απορίες. Πρώτον, αλήθεια, με το 30% των χειρουργικών, και αυτό είναι μια απάντηση και στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, με το 30% των χειρουργικών αιθουσών να είναι κλειστές, με χειρουργία ετοιμόρροπα σε ορισμένα νοσοκομεία, με παλαιωμένο εξοπλισμό και χωρίς τις αναγκαίες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, πώς θα στηριχτεί, για παράδειγμα, η μεταχειρητική πορεία ενός ασθενούς το απόγευμα? Το 30% των κλειστών αιθουσών, αν λειτουργούσαν, μέσα σε σύντομο διάστημα, τα μισά από τα 90.000 χειρουργεία θα διεκπεραιώνονταν. Αλλά πρέπει να πληρώνει ο λαός. Αυτό δεν λέτε? Αυτό λέτε. Δεύτερον, ποιοι θα είναι οι νοσηλευτές χειρουργείου, οι εργαλειοδότες, οι τραυματιοφορείς, οι νοσηλευτές αναισθησιολογικού, όταν στους περισσότερους οφείλονται εκατοντάδες χιλιάδες ρεπό? Τρίτον, ποιοι αναισθησιολόγοι θα κοιμίζουν τον ασθενή όταν αυτοί που υπάρχουν κάνουν μέχρι και 10 εφημερίες το μήνα, διασωληνώνουν στα επίγοντα και στις κλινικές, διακομίζουν τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς?
Τέταρτον, πώς θα αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες επιπλοκές ενός χειρουργείου και η ανάγκη για μεγαλύτερη νοσηλεία από το προβλεπόμενο. Μήπως με επιπλέον θα πάνε το ασθενός. Πέμπτον, ποιος θα βοηθά το χειρουργό στα απογευματινά χειρουργεία. Ο ειδικευόμενος που εφημερεύει ταυτόχρονα και δεν προλαβαίνει να δει ούτε τους ασθενείς που νοσηλεύονται και που σήμερα δεν μπορεί να μπει στο χειρουργείο γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει στην κλινική ή στα επίγοντα. Μπορεί να πει κάποιος πως για τον νέο χειρούργο θα αποτελεί εκπαίδευση αυτό το γεγονός. Γιατί όποιος το λέει αυτό, γνωρίζει πολύ καλά πως αυτό που λείπει είναι η ιατρική εκπαίδευση με συγκεκριμένο και υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν υπάρχει, τα ανθρώπινα ωράρια εργασίας και όχι οι δεκάδες εφημερίες το μήνα, η έκθεση των ειδικευόμενων σε ευθύνες που τους αναλογούν και όχι η λάντζα και η αδιαφορία από διάφορους διευθυντές. Είναι αλήθεια φιλολαϊκό και το μέτρο της επιβολής του χαρατσού των 3 ευρώ ή του 1 ευρώ για απεικονιστικές εξετάσεις, για το παρομητικό, για εξετάσεις βιολογικών υλικών κτλ. Στους ασθενείς που εξαναγκάζονται να απευθύνονται στους ιδιώτες επιχειρηματίες. Πρόκειται για προκλητικό μέτρο στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματιών της υγείας, αφού το ετήσιο συνολικό ποσό ύψους πολλών εκατομμυρίων θα πηγαίνει στις τσέπες τους μέσω της ισόπουσης μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών του clawback. Βέβαια, στο νομοσχέδιο υπάρχουν και άλλες αντιλαϊκές ευθύνες που σχετίζονται με τη διεύρυνση των επικουρικών εργασιακών σχέσεων. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Εργαζομένων με δελτία παροχής υπηρεσιών, την παράταση του εργάσιμου βίου των γιατρών τουλάχιστον στα 72 χρόνια, την ολιγόμενη παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, την κινητικότητα του προσωπικού για την κάλυψη κενών ανοίγοντας αλλού τρύπες. Τα ανωτέρω αντανακλούν ακριβώς την πολιτική του δραστικού περιορισμού των προσλήψεων και της διαμόρφωσης ενός διευρυμένου τμήματος υγειονομικών πολλαπλά εκμεταλλευόμενο, που δεν θα κοστίζει στο κράτος, αλλά η χρηματοδότησή του θα γίνεται από τα έσοδα των δημόσιων νοσοκομείων ανώνυμων εταιριών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επικαλείται, όπως κάνει και κάθε τόσο, ως πρόβλημα την έλλειψη, για παράδειγμα, νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και γιατρών φυσικά. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και συνολικά προβάλλει και το συνολικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας το ως πρόβλημα αντικειμενικό και όχι ως αποτέλεσμα της πολιτικής της. Όχι βέβαια μόνο της δικής της και των προηγούμενων κυβερνήσεων, η οποία και στο ζήτημα της εκπαίδευσης και κατανομής του υγειονομικού προσωπικού λειτουργεί με το κριτήριο ποιο, της καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή με δραστικό περιορισμό όλων των κρατικών δαπανών που εξορισμού αναπαράγει το πρόβλημα των ελλείψεων και της αναρχίας στην εκπαίδευση και φυσικά στην κατανομή του υγειονομικού προσωπικού. Όμως την ίδια ώρα που επικαλείστε, κύριε της κυβέρνησης, την έλλειψη προσωπικού, ταυτόχρονα προβλέπεται και εδώ στο νομοσχέδιο αλλά και σε προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, δημιουργείται δεξαμενές επικουρικού προσωπικού με τους γνωστούς καταλόγους. Δηλαδή, αναξιοποίητο προσωπικού αντί με βάση τις τεράστιες ανάγκες να προχωρήσετε σε ανοιχτή προκήρυξη πρόσληψης όλων όσων θέλουν να εργαστούν στις δημόσιες μονάδες υγείας σε συνδυασμό με μέτρα ουσιαστικής βελτίωσης των μισθών, των επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών των εργαζομένων. Και βέβαια σε ένα ακόμα αντιλαϊκό νομοσχέδιο δεν θα μπορούσαν να λείψουν και ρυθμίσεις που αφορούν τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας μέσω της μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών ή η προκλητική για ακόμα μία φορά, για πολλωστή φορά μάλλον, 36 μήνη άτοκη αποπληρωμή των χρεών της, αλλά και υπηρεσίες μέσω συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Για το ΚΚΕ δεν νοείται υγεία με κέρδος, κόστος, επιχειρηματική δράση. Δεν νοείται η υγεία, ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, να είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό απαιτείται ενιαίο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας με επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό, με πλήρη στελέχωση και εκπαίδευση του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για να εξαλειφθούν και οι αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις. Γιατί πραγματικά πρόοδος τον 21ο αιώνα δεν είναι να πληρώνει ο ασθενής ούτε το νόμιμο φακελάκι ή η διαλογή ασθενών με βάση την τσέπη τους ή ο τιμοκατάλογος ο περίφημος βάζοντας στον κόσμο, στο λαό μας,
τιμή στη ζωή και στην υγεία του που κάνετε εσείς. Δηλαδή ασθενείς πελάτες και με τη βούλα πλέον, όπως γίνεται για παράδειγμα με τα απογευματινά ιατρία, να θυμίσουμε, που λειτουργούν πάνω από 20 χρόνια, σε όλα τα νοσοκομεία προσφέροντας ένα γερό έσοδο στους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων. Όμως, ούτε οι αναμονές στα πρωινά ιατρία εκτονώθηκαν, πόσο μάλλον στα επίγοντα, εντάξει, ούτε βελτιώθηκαν οι δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα υγείας και οι οποίες περιορίζονται όλο ένα και περισσότερο σε ένα μίνιμουμ πακέτο. Ενώ από χρόνο σε χρόνο υποβαθμίζεται σταθερά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που στην ουσία όλοι σας διαχρονικά όσοι κυβερνήσατε και κυβερνάτε βάλετε το χεράκι σας στη διάλυσή της. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί τώρα και με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Από τους 90.000 περίπου ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν, ένα μέρος τους θα αναζητά τη γιατριά του στα απογευματινά χειρουργεία, αφού ο χρόνος αναμονής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο της υγείας τους. Οδηγείτε λοιπόν τους ασθενείς στα επιπληρωμή χειρουργεία, όχι από επιλογή, όπως σχεδία ισχυρίζεται ο Υπουργός Υγείας, αλλά από εξαναγκασμό, γιατί η εναλλακτική που τους προσφέρετε είναι να κάτσουν να περιμένουν άγνωστο για πόσο στην ατελείωτη ουρά που σημειωτέων μεγάλωσε κι άλλο από τη μετατροπή του συστήματος υγείας σε μιας νόσου την περίοδο της πανδημίας. Αντίθετα, στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό ή πουθενά δεν προβλέπεται το άνοιγμα λειτουργία του 30% των χειρουργείων. Ας μας απαντήσετε. Γιατί δεν τα ανοίγετε. Το 30% των χειρουργικών αιθουσών κλειστές στα δημόσια νοσοκομεία. Παραμένουν κλειστά γιατί? Λόγω έλλειψης γιατρών και νοσηλευτών. Τέτοια πρόοδο να τη χαίρεστε. Όμως πραγματική πρόοδος είναι να απολαμβάνει ο λαός δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, αντάξεις του σημερινού επίπεδου ανάπτυξης της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, που απογειώνει τις δυνατότητες όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Και εκεί χρειάζεται να εντείνει την πάλη με όλες τις δυνάμεις το εργατικό λαϊκό κίνημα, χτυπώντας στη ρίζα τη βαρβαρότητα και την απανθρωπιά αυτού του σάπιου συστήματος. Οι ρυθμίσεις και οι αλλαγές του νομοσχεδίου που προωθείται δεν έχουν σχέση με την ανάγκη που υπάρχει το δημόσιο σύστημα υγείας να καλύπτει τις συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες. Από αυτή τη σκοπιά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει κρυθεί και έχει απορριφθεί από το λαό και τους υγειονομικούς στον δρόμο του αγώνα. Και τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν στα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε παρέμβει ο λαός με τους αγώνες του όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που πλήρωσε βαρύ τίμημα με 37.000 νεκρούς την αντιλαϊκή εγκληματική σας πολιτική την περίοδο της πανδημίας. Την ίδια περίοδο, να θυμίσουμε, που το ΠΑΣΟΚ δεν ψέλιζε κουβέντα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αρκούνταν στο θα λογαριαστούμε μετά ή έκανε προτάσεις περί υπουργών κοινής αποδοχής. Μόνο λοιπόν το ΚΚΕ αποτελεί τη μοναδική δύναμη εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό απορρέει από τη σκοπιά της αγωνιστικής του στάσης και της θέσης του. Και για την υγεία. Για αποτελεσματικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Γι' αυτό, με ΚΚΕ ακόμα πιο ισχυρό και αγώνα, μπορούμε να τους εμποδίσουμε να ανατρέψουμε αντιλαϊκές πολιτικές. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, τοποθετηθήκαμε, καταψηφίζουμε επί της αρχής του νομοσχέδιου. Φυσικά υπάρχουν και κάποια άρθρα που τοποθετούμαστε θετικά κτλ. Και κλείνουμε τούτο. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας θα τοποθετηθούμε στην δευτερολογία. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για την επιστολική ψήφο που βάζει ένα σοβαρό και επικίνδυνο ζήτημα κατά τη γνώμη μας, θα τοποθετηθεί ο βουλευτής μας, ο Γιάννης Τουγκιώκας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.